2 μέρες έμειναν πριν ολοκληρωθεί το πανηγύρι της Μεσσίνης που κάθε χρόνο, όπως φαίνεται, οι καταναλωτές το περιμένουν πώς και πώς για να κάνουν τα ψώνια τους ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Ο κόσμος γενικά είναι λίγο μαζεμένος, αλλά η κίνηση, εντάξει, κάτι τσουλάει. Σε σχέση με πέρυσι, είναι στα ίδια, απλώς πέρυσι χάσαμε και μία μέρα, φύγαμε μία μέρα νωρίτερα λόγω κακοκαιρίας. Φέτος περιμένουμε μέχρι το Σάββατο. Άμα δεν το χαλάσουν και κάτσουμε μέχρι το βράδυ αργά, πιστεύω κάτι θα κάνουμε. Κοίταξε, εγώ έρχομαι εδώ επειδή έρχομαι πολλά χρόνια. Έχω πελατεία και οι πελάτες μου κάθε χρόνο έρχονται ήδη. Η διαφορά είναι ότι εκεί που ψωνίζανε λίγο παραπάνω, τώρα είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Ευχαριστημένος, αυτό είναι σχετικό. Η ταλαιπωρία και το άγχος που τραβάμε με το καιρό και είμαστε εκτεθειμένοι δεν πληρώνεται, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αφού δεν έχουμε άλλη επιλογή, εργαζόμαστε και ερχόμαστε. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα από πέρσι με φέτος υπάρχει μία πτώση περίπου στο 30%. Βέβαια εμείς σαν πόστο εδώ φέτος είμαστε πρώτη φορά, ήμασταν σε άλλο πόστο, έχουμε 2 καταστήματα. Αυτό όμως που βλέπουμε σε γενικές γραμμές, ο κόσμος είναι μαζεμένος. Θέλει να ψωνίσει, έρχεται να σου κάνει το παζάρι όσο δεν πάει, να σε φέρει στα όρια σου όπως και πέρσι, έτσι και φέτος. Αλλά αυτό που βλέπω ότι είναι κάθε χρονιά είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα. Λίγα τα πράγματα, αλλά με σχέση, ας πούμε, στην Τρίπολη, που το πανηγύρι είναι πανάκριβο, γύρω στα 1,5 χιλιάρικα βγαίνει η θέση, είναι πάρα πολλά λεφτά και έχει μείνει μισό πανηγύρι της Τρίπολης. Ενώ της Μυσσηνίας το πανηγύρι αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο. Εδώ έχουμε τιμές καλές για θέση, τιμές καλές για το εμπόρευμα και ο κόσμος καταλαβαίνει και ψωνίζει. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, να σας πω την αλήθεια. Κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια ερχόμαστε στη Μυσσηνία και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις αλλά και τους χώρους υγιεινής, όπως φαίνεται οι απόψεις δίστανται μεταξύ των επαγγελματιών. Ωστόσο, σε αυτό που συμφωνούν όλοι είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει φύλαξη, καθώς είναι συχνά τα φαινόμενα κλοπών κάθε χρόνο στα εμπορεύματά τους. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πόσο θα μπορέσουμε κι εμείς από τη μεριά μας να ανεβάσουμε τον τζίρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι τιμές είναι οριακά. Οπότε και εμείς κοιτάμε να χαμηλώσουμε όσο μπορούμε τις τιμές στο όριο, να σηκώσουμε τον τζίρο και ο τζέρος θα μας φέρει το κέρδος. Σε γενικές γραμμές όμως οι τιμές μας είναι παραγωγικές, οπότε αυτό είναι το σημαντικό για εμάς, είναι ο τζίρος, να μπορέσουμε να σηκώσουμε τον τζίρο. Μέχρι στιγμής αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή φέτος βλέπουμε ένα 30% σίγουρα. Καταρχάς εξυπακούεται ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα καταστήματα μόνα τους. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που μένουν εδώ σε ράτζο και μετά αυτό, δηλαδή οι συνθήκες είναι, θα έλεγα, τουλάχιστον το κομμάτι της τουαλέτας και του μπάνιου είναι άθλιες. Φαντάσου ότι μέχρι στιγμής έχουν βουλώσει 2 φορές οι τουαλέτες και εμείς δεν ξέρουμε πού να πάμε να κάνουμε την ανάγκη μας σαν ανθρώποι και το μπάνιο μας. Γιατί φαντάσου τώρα να είναι βουλωμένο όλο αυτό, να μυρίζει ο τόπος και εσύ να θες να μπεις να κάνεις μπάνιο την ανάγκη σου. Εμείς, ας πούμε, παράδειγμα, και ο κάθε άνθρωπος έχει οικογένειες, έχει παιδιά. Να πάω εγώ τώρα μέσα στα μικρόβια, να πάρω το μικρόβιο και να το πάω στο γιο μου που είναι 28 μηνών. Δηλαδή είναι άθλιο. Και μετά θα θέλαμε λιγάκι να υπάρχει και μια φύλαξη σε γενικές γραμμές στο παζάρι, γιατί γίνονται κλοπές, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και τις τουαλέτες και το ντους και οι καθαρές τουαλέτες, πολύ καλός αυτός που ανάλαβε τις τουαλέτες. Μόνο που δεν έχουμε security, επειδή εδώ μπαίνουν μέσα και κλέβουν, αλλά δεν πειράζει, εμείς κάπως... Είναι σημαντικό αυτό να γίνει. Ναι, είναι σημαντικό, επειδή οι γύφτοι μπαίνουν πίσω από το πάγκο και κλέβουν πράγματα.